ήταν και ένας Έλληνας, ο 83χρονος σήμερα Κωνσταντίνος Αλέξης, τον οποίο ανακάλυψε η εκπομπή μας στην Πάτρα όπου διαμένει. Η ιστορία ξαναζωντανεύει λοιπόν μέσα από τη συγκλονιστική και ιδιαιτέρως διδακτική αφήγησή του. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο του. Οι σύμμαχοι έχουν περάσει την αντεπίθεση. Όμως οι δυνάμεις του άξονα αντιστέκονται λησαλέα. Μετά την απόβαση στην Ορμανδία έρχεται η σειρά της Ιταλίας. Οι σύμμαχοι προελάβουν και ο Ιταλικός στρατός συνθηκολογεί. Ο πόλεμος μένεται. Η Αμερικανική αεροπορία, έχοντας ως βάση αεροδρόμια της Ιταλίας, βομβαρδίζει ανελαίητα γερμανικούς στόχους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εχμή του δόρατος, τα περίφημα βομβαρδιστικά B-17, γνωστά και ως υπτάμενα φρούρια. Ανάμεσα στους πιλότους και ένας άγνωστος ήρωας. Ο Έλληνας υπολοχαγός της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Κωνσταντίνος Αλέξης. Η εκπομπή με αρετή και τόλμη ανακάλυψε τον Έλληνα πιλότο και μίλησε μαζί του. Σήμερα ο Κωνσταντίνος Αλέξης, σε ηλικία 83 ετών, τιμημένος από την Αμερικανική αεροπορία, ζει στην όμορφη Πάτρα. Και πήγα στη αεροπορία. Η αεροπορία ήταν άλλη ζωή. Τα παιδιά ήταν μορφωμένα, ήταν σαν φίλοι. Πρέπει να ξέρεις ποιο αεροπλάνο είναι ο εχθρός, ποια αεροπλάνα είναι ο εχθροί και ποια αεροπλάνα είναι φίλοι. Πρέπει να μάθεις ποιο πλοίο είναι δικό μας και ποιο είναι του Γερμανού. Μας ρίχτανε φωτογραφίες στα αεροπλάνα, ποιο ήταν φιλικό και ποιο ήταν εχθρό. Και τους λέγαμε τον άνθρωπο, δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε, γιατί το κάνει πολύ γρήγορα. Λέει, είναι 1/10 του δευτερόλεπτου. Και πρέπει να τα γνωρίζετε, γιατί μόλις βλέπετε εσείς φίλο, δεν καθούσε να δείτε τη μύτη του που είναι, τα μάτια του και παίρνετε φωτογραφία αμέσως. Τα σχέδια των Αμερικανών απαιτούσαν αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αντιαεροπορική άμυνα των Γερμανών ήταν ισχυρή και οι απώλειες των συμμάχων μεγάλες. Και το πρώτο μέρος που ήταν το Πλοέστι. Δεν ήξερα το όνομα. Άρα είδα πως όλοι ήταν λίγο κρύοι. Και βλέπω μπροστά μου, ύστερα από καμπόσιο καιρό, ένα σύννεφο. Το ουρανός ήταν καθαρός εκτός από αυτό το σύννεφο. Λέω, τι είναι, τι παράξενο σύννεφο είναι. Μου λέει, δεν είναι σύννεφο αυτό. Αυτό είναι βομβαρδιστικά πράγματα, λέει. Μέσα από κάτω εκεί πέρα είναι το Πλοέστι. Αυτό θα πάμε. Μου λέει, ναι. Πού, μου λέει, μέσα στο σύννεφο. Λοιπόν, να φτάσουμε στο σύννεφο, άρχισαν τα ρόπνα οι Γερμανοί και να μας ρίξουν. Λέω, τώρα, λέω, τούτο είναι το πρώτο. Έχω άρα στα Αντανιά να περάσω. Κώστα, ξέχασε το. Πήγαμε, χτυπήσαμε, γυρίσαμε πίσω, χάσαμε καμπό στα αερόπλανα και γράφω σπίτι στα αδέρφια μου να με ξεχάσετε, γιατί δεν έχω ελπίδα να το κάνω τούτο προσπάθεια 50 φορές. Είναι αδύνατο. Ποια ήταν η αχίλιος πτέρνα αυτού του αεροπλάνου, τι προσέχατε πάνω απ' όλα από τους Γερμανούς? Να μην χάσουμε το πρώτο πιλότο ή το δεύτερο πιλότο. Λοιπόν, τι έκανα, έμαθα όλο το πλήρωμα, τους έβαζα στο κάθισμά μου και πηγαίνανε σύστημα πώς να πετάνε και να προσγειώνουν το αερόπλανο.
Και τι κάναμε για επιφάνεια. Είχαμε τα σύννεφα. Πλησιάζαμε το σύννεφο και έβαζα τα παιδιά να κατεβάσει τα καρούια και να σχεδόν να προγειωθεί, που έχει κόψει και το στη ταχύτητα. Και μόλις είδανε πως είμαστε σχεδόν μέσα στα σύννεφα, το έπαιρνα εγώ πάλι και φεύγαμε. Και το έκανα αυτό γιατί αν χτυπήσω εγώ και ο δεύτερος πιλότος, οι άλλοι 8 είναι νεκροί. Οι χιλιάδες ώρες πτήσης, οι πολεμικές επιδρομές και η ένταση της μάχης δεν άφησαν αλόβητο τον νεαρό τότε Έλληνα πιλότο. Κοιτάζω στο φτερό μου και βλέπω φακίδες. Κοιτάζω λοιπόν μπροστά και βλέπω, και το βλέπω τώρα, το βλέπω συχνά, ένα Mi-109, το γερμανικό Messerschmitt, και δυο γιαγιά, και βλέπω τις γραμμές του. Αυτό γίνεται τώρα σε ένα χιλιοστό του δευτερόλεπτου. Γιατί κοιτάζω και βλέπω τα, γιατί κάθε 5 σφαίρες είναι μια σφαίρα που ανάβει, το λένε tracer. Λοιπόν, κοίταζα και αυτές, βλέπω το στο φτερό μου πως προχωρεί στη γραμμή να με πάρει εμένα. Ένας Έλληνας πιλότος στην Αμερικανική αεροπορία, κύριε Αλέξη, ο οποίος μάλιστα συμμετέχει σε επιχειρήσεις εναντίον των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εγώ δεν πετούσα κάθε μέρα. Το γύρο που ήμουν ελεύθερος, πήγαινα γύρω-γύρω, πήγαινα στο κέντρο, το headquarters που λένε, να δω τι γίνεται, ο στόχος την άλλη μέρα, πού θα χτυπήσουν κτλ. Και πήγα εκεί, κοιτάζα και βλέπω τα TOI GR. Τα TOI, τι είναι τα TOI? Μου λέει, είναι αεροδρόμιο. Θα χτυπήσουν λόγω η Ελλάδα? Λέει, όχι. Ο Γερμανός θέλει να τραβήξει στρατό που έχει εδώ πέρα στην Ελλάδα, να το πάει στις γραμμές που χάνει. Λοιπόν, ο Χίτλερ έχει ετοιμάσει τα αερόπλανα για αύριο το πρωί να μεταφέρει το στρατό που είναι στην Ελλάδα, να το πάει στο Βέλγιο. Η στιγμή ήρθε που και ρίξαμε τις βόμβες και από εκεί πέρα πήγαμε πίσω και ο Τρούμαν μας έδωσε βραβείο. Οι καταστροφές που υπέστη ο γερμανικός στρατός από τον βομβαρδισμό του Τατοίου ήταν ανεπανόρθωτες. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, ένας Έλληνας πιλότος βομβαρδίζοντας ένα ελληνικό αεροδρόμιο προσέφερε τα μέγιστα στην κατεχόμενη τότε πατρίδα του. Ο Κωνσταντίνος Αλέξης σήμερα ζει συναρμολογώντας τα κομμάτια της ιστορίας. Υπάρχουν θέματα που δεν γίνονται ποτέ πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, ούτε και απασχολούν συχνά τα δελτία ειδήσεων. Όμως, ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που τίμησαν την πατρίδα μας. Αφανείς ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία στα πέρατα της γης. Πέρασαν 58 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα ο Κωνσταντίνος Αλέξης ζει παρέα με τις αναμνήσεις και τη σύντροφό του στη φιλόξενη Πάτρα. Για την προσφορά του, η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία έχει τιμήσει τον Έλληνα πιλότο με τις ανώτατες διακρίσεις. Στην εποχή μας η αεροπορία έχει αλλάξει ριζικά. Όμως τα όσα ο Έλληνας πιλότος έζησε τότε χάραξαν για πάντα τη μνήμη του.